Εντάξει, εμείς εδώ καλά τα είπαμε, να τα λέμε και καλύτερα, αλλά αυτό δεν φτάνει. Αυτά που είπαμε εμείς σήμερα εδώ πρέπει να φτάσουν παντού. Πρέπει να φτάσουν σε κάθε χώρο δουλειάς. Πρέπει να φτάσουν σε όλους τους κλάδους. Πρέπει να φτάσουν σε όλες τις εργατογειτονιές. Να μην μείνει χώρος όπου η φωνή των συνδικάτων να μην φτάσει. Θέλει πολλή δουλειά και θέλει να την οργανώσουμε πάνω απ' όλα. Επόμενα, οργανώνουμε γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση, περιοδίες, συσκέψεις, συγκεντρώσεις, μαζικές εξορμήσεις έξω από μεγάλα εργοστάσια κλάδων. Όλοι μας να βάλουμε στη μάχη όλους τους συναδέλφους μας, να βάλουμε στη μάχη όλα τα διοικητικά συμβούλια. Συνάδελφοι, ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας ζωής. Αφορά εμάς, αφορά τα παιδιά μας, αφορά το αύριο και το μέλλον της κοινωνίας. Να μην παραιτηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν, προετοιμάζοντας το μεγάλο απεργιακό αγώνα που πρέπει να έρθει τις επόμενες μέρες, σας ανακοινώνουμε την πρότασή μας 6 Φλεβάρι σε όλες τις πόλεις, στους δήμους. Πάμε με συγκεντρώσεις, νέες συγκεντρώσεις για να δώσουμε απάντηση στην κυβέρνηση, για να δώσουμε απάντηση στο ΣΕΒ, σε όλους τους εργοδότες, για να δώσουμε απάντηση στα τσιράκια τους, στα συνδικάτα, ότι όλο αυτό που έφεραν θα κάνουμε προσπάθεια, τους βάλουμε εμπόδια. Αυτό να είναι η απάντησή μας. 6 Φλεβάρι λοιπόν ξανά όλοι στους δρόμους και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να δυναμώσει, να ανέβει το απεργιακό κλίμα παντού. Το βάζουμε σε όλα τα σωματεία. Ερχόμαστε σε επαφή με όλο τον κόσμο να μάθει, να γνωρίσει και κυρίως να συνειδητοποιήσει τα ψέματα της κυβέρνησης και να συνειδητοποιήσει ότι μόνο με οργάνωση, μόνο με αγώνα, μόνο με μάχη μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, μπορούμε να τους σταματήσουμε. Όλοι λοιπόν στον αγώνα. Γεια σας.